Παράθυρο για νέα μέτρα. Άφησε ο Υπουργό Ανάπτυξη και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη τονίζοντα πω πλην του γενικού lockdown δεν έχει αποκλείσει καμία άλλη παρέμβαση. Ο Υπουργό αναφέρθηκε στην απόφαση για διενέργεια μοριακού τεστ σε όλου του ταξιδιώτε πριν από την είσοδό του στη χώρα ανεξαρτήτω εμβολιασμού, σημειώνοντα πω κάνουν πιο δύσκολη την πρόσβαση στη χώρα ώστε να εμποδίσουν την εισαγωγή πολλών νέων κρουσμάτων καθώ η ΟΜΚΡΟΝ αρχίζει να επικρατεί. Είναι αδύνατον, είπε μεταξύ άλλων ο κύριο Γεωργιάδη, να μην έρθει και στην Ελλάδα η νέα παραλλαγή και να μην γίνει κάποιο είδου ξέσπασμα. Δίνουμε τη μάχη μα να αυξηθεί το ποσοστό του εμβολιασμού. Πλην του γενικού lockdown, δεν έχω αποκλείσει, είπε ο Υπουργό, ποτέ κάποιο άλλο μέτρο. Διότι δεν μπορεί να ξέρει, όπω ανέφερε, ποια θα είναι η εξέλιξη τη πανδημία. Στο μεταξύ, κατά την προσέλευσή του στη Σύνοδο Κορυφή τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Κυριάκο Μητσοτάκη δεν απέκλεισε την εφαρμογή νέων μέτρων, αλλά όσον αφορά μόνο τα PCR τεστ και την είσοδο ταξιδιωτών στη χώρα λόγω τη παραλλαγή όμικρων. Τα όσο γνωρίζουμε για την παραλλαγή όμικρων είναι ασφαλώ ιδιαίτερα ανησυχητικά. Η απάντηση στη μετάλλαξη όμικρων αυτή τη στιγμή είναι η επιτάχυση των εμβολιαστικών προγραμμάτων, δίνοντα ιδιαίτερη έμφαση στι ενισχυτικέ δράσει. Η Ελλάδα ήταν μία από τι πρώτε ευρωπαϊκέ χώρε που άνοιξε την ενισχυτική δόση για όλε τι πληθυσμιακέ ομάδε και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, ανέφερε ο Πρωθυπουργό, με το πώ εξελίσσεται το πρόγραμμα. Αν χρειαστεί να λάβουμε ανέφερε επιπρόσθετα μέτρα σε ό,τι αφορά τα τεστ πιστεύω ότι αυτά θα χρειαστεί να εφαρμοστούν μόνο για την περίοδο των Χριστουγέννων ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε επιπλέον χρόνο για να αυξήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον αριθμό των ανθρώπων που θα κάνουν την ενισχυτική δόση. Είναι μια μάχη, είπε ο κ. Μητσοτάκη, με το χρόνο. Αλλά κάθε εβδομάδα που κερδίζουμε πριν μα τυπήσει ο Όμικρον είναι κέρδο. Η παραλλαγή Ομικρον επελάβνει και απειλεί τόσο την Ευρώπη όσο και τον υπόλοιπο πλανήτη. Οι επιστήμονε κάνουν λόγο για πιθανό νέο μαζικότερο κύμα τη πανδημία και επισημαίνουν την ανάγκη επιτάχυνση του εμβολιασμού. Στο μεταξύ, οι εμβολιασμοί στο νομό Ιωαννίνων αλλά και σε όλη την Ήπειρο για την τρίτη δόση έχουν πολύ καλό ρυθμό. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι εμβολιασμοί των αναμνηστικών δόσεων ξεπερνούν του 1.500 σε καθημερινή βάση σε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα των Ιωαννίνων. 51.192 πολίτε μέχρι και τι 17 Δεκεμβρίου είχαν ολοκληρώσει την τρίτη δόση, ενώ τα ραντεβού είναι κλεισμένα μέχρι και το τέλο του Δεκεμβρίου. Στην Άρτα, οι εμβολιασμοί τη ανέρχονται μέχρι τώρα σε 15.415 στην Πρέβεζα σε 18.799 και στη Θεσπρωτεία σε 15.038. Οι εμβολιασμοί ωστόσο με την πρώτη δόση κινούνται σε χαμηλούς ρυθμούς.